Εδώ είναι το σημείο που σταματάνε τα λεωφορεία όσοι έχουν βγει στην πόλη. Μπαίνουν από εδώ. Εδώ θα μπει ένας φράχτης ο οποίος δεν έχει μπει ακόμα γιατί γίνονται εργασίες. Η μόνη είσοδος στη δομή θα είναι από αυτή την πύλη. Εδώ θα τοποθετηθούν σημεία ελέγχου όπως υπάρχει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή κάθε ένας που περνάει θα περνάει μαγνητική πύλη και θα περνάει και τα πράγματά του από έλεγχο ώστε να μην υπάρχουν μαχαίρια, ναρκωτικά ή άλλα πράγματα. Θα υπάρχει έλεγχος εδώ, στο αεροδρομίο κανονικά. Θα περνάει την τσάντα του, θα την ανοίγει, θα την βλέπει ο άνθρωπος από το X-ray ώστε να μην μπουν πράγματα στην δομή που δεν πρέπει. Εδώ είναι η είσοδος που μπήκαμε. Εδώ έχει μηχανοστάσια. Εδώ είναι η κάτω γειτονιά. Αυτοί δεν είναι ίδιες αποστάσεις, ε! Και εδώ είναι περιοχές, αποστάσεις. Οι οποίες είναι είτε για οικογένειες, είτε για ασυνόδευτα ανήλικα ή η κλειστή δομή, η οποία είναι για αυτούς οι οποίοι είναι προς επιστροφή, που είναι παντελώς κλειστή. Συνολικά, η δομή έχει κατασκευαστεί για 2.040 άτομα γενικό πληθυσμό, συν το κέντρο κράτης. Ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πάρα πολύ μικρό μέρος αυτής. Ο βασικός στόχος της δομής είναι να σε οποιαδήποτε μελλοντική κρίση μπορεί να υπάρξει τα επόμενα χρόνια, να μην ξαναζήσουμε ποτέ το χαμό στο βαθύ. Αύριο που θα δείτε και τη δομή στο βαθύ, θα δείτε ο κόσμος έμενε σε σκηνές κάτω από τα δέντρα, όπως ακριβώς έγινε στη Χίο, όπως ακριβώς έγινε και στη Μόρια. Για να βγει ο κόσμος, πάλι βγαίνει από την ίδια πύλη, πάλι με χρήση κάρτας. Η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνο στο γενικό πληθυσμό και μόνο από τις 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Θα περπατήσουμε τώρα στην περίμετρο. Αναγωνιακές, ώστε να προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους, τους πιο ευαίσθητες ομάδα του πληθυσμού μακριά από το γενικό πληθυσμό. Αυτοί ήταν που μένανε παλιά στα διαμερίσματα στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο. Οι δομές, σας θυμίζω, δεν ήταν το μόνο μέρος που φιλοξενούσαμε ετούντες άσυλο, φιλοξενούσαμε και σε διαμερίσματα. Αυτές οι δομές περιλαμβάνουν και χώρους για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως θα σας δείξουμε τα ασυνόδευτα ανήλικα, τα οποία πλέον έχουν την εσωτερική τους περίμετρο, ώστε να έχουν το αίσθημα ασφάλειας. Γιατί τα μεγαλύτερα θέματα ασφάλειας που είχαμε στις δομές ήταν μέσα στις δομές. Και εδώ προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Εξωτερική περίμετρο. Εξωτερική περίμετρο είναι μόνο για την αστυνομία. Είναι για να μπορεί να κυκλοφορεί περιπολικό 24 ώρες το 24ωρο, ώστε αν κάποιος προσπαθήσει, όπως έχει γίνει σε άλλες δομές, να κόψει αυτή τη δομή, πρώτον θα τον δουν οι κάμερες αμέσως. Αλλά και δεύτερον και πάλι θα πέσει πάλι στον δρόμο της αστυνομίας. Το ίδιο και απ' έξω. Αν προσπαθήσει κάποιος να μπει, δεν θα μπορέσει να μπει ή να βγει πέρα από την επίσημη είσοδο. Να μπούμε να δούμε τις μεγάλες αίθουσες. Ήταν χθες. Αυτό εδώ είναι μια αίθουσα που θα γίνει δημιουργικής απασχόλησης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας αυτών των δομών είναι να παρέχουν ετός όλες τις υπηρεσίες που κάποιος ετών άσυλο θα χρειαστεί. Θα έχουν δικό τους μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας. Θα έχει εστιατόρια. Θα έχει καταστήματα. Έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, θα τις δείτε. Έχει παιδικές χαρές. Είναι όλα εντός της δομής. Το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και στις ώρες που ο κόσμος μπορεί να βγει, το κίνητρο κάποιος να περπατήσει ή να πάρει το λεωφορείο να πάει στο βαθύ είναι περιορισμένο. Στις δομές που είχαμε παλιά, παραδείγματος χάρη στο βαθύ το παλιό, αν δείτε τις σκηνές, δεν μπορούσε κάποιος να κάτσει εκεί. Έπρεπε να κατέβει στην πόλη για να περάσει τη μέρα του. Δεν είχε καν καρέκλα να κάτσει. Η λογική εδώ πέρα είναι ότι μπορεί να είναι μια ολοκληρωμένη κοινότητα ώστε να έχει λιγότερο επηρεασμό οι τοπικές κοινωνίες σε σχέση με αυτά που βιώσαν στο παρελθόν. Συνεχίσουμε να δούμε τα υπόλοιπα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους ετούντες άσυλο. Θα είναι ο νέος τρόπος που θα επιδίδονται όλες οι αποφάσεις ασύλου, γιατί στο παρελθόν πολλοί εξαφανιζόντουσαν για να μην πάρουν την αρνητική απόφαση. Πλέον αυτές οι αποφάσεις θα δίνονται ηλεκτρονικά, είναι υποχρεωτική η πρόσβαση σε αυτή την εφαρμογή και όποιος είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή, συγχρόνως έχει πρόσβαση και στο δωρεάν WiFi που έχουν οι δομές. Άρα είναι ένα κίνητρο για κάποιος να παραμένει συνδεδεμένος. Αυτό μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα επικοινωνίας. Μπορεί να επικοινωνήσουμε με όλους τους διαμένοντες στη δομή για να τους δώσουμε μια οδηγία, σε όλους τους διαμένοντες από μια συγκεκριμένη εθνικότητα, σε όλους τους διαμένοντες στην Ελλάδα από μια συγκεκριμένη εθνικότητα. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με πολύ σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Ο στόχος όλων αυτών είναι να μειώσουμε κατά πάρα πολύ το μέσο όρο διαμονής στις δομές. Κάθε γειτονιά έχει τις δικές της εγκαταστάσεις. Έχει το δικό της γήπεδο, εδώ μπάσκετ, βόλεϊ, έχει την παιδική χαρά, έχει το υπόστεγο, εκεί θα έχει κουζινίτσες, θα έχει πλυντήρια, εστιατόριο. Το εστιατόριο είναι αριστερά μπαίνοντας. Κάθε γειτονιά λοιπόν έχει μια αυτονομία. Στη Λέσβο έχουμε πει ότι ο γενικός πληθυσμός θα έχει χωρητικότητα 3.000 άτομα.
στοιχείο μαζί με το προκετά στη διάφορα για 1800 είναι ο διαγωνισμό που έχει καθημερινή. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στη Σάμο, όπως είχαμε στην Κο και στη Λέρο, που οι δομές θα εγκαινιαστούν σε λίγες εβδομάδες, είναι σχεδόν έτοιμες. Κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο σχεδιάζουμε την έναρξη λειτουργίας της Κο και της Λέρο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υφίσταται πλέον λόγος να υπάρχουν αντιδράσεις και σας θυμίζω, το είπα στην ομιλία μου στοιχείο, ότι όταν το Σεπτέμβριο του 2019 έβγαλε μια κοινή ανακοίνωση ο Περιφερειάρχης μας, ο Κώστας ο Μουτζούρης, μαζί με τους δημάρχους του Βορείου Αιγαίου, ζητήσαν 7 συγκεκριμένα πράγματα. Τα κάναμε και τα 7. Και ζητήσαν να μην υπάρξουν νέες δομές, αλλά οι υφιστάμενες δομές να μετακινηθούν εκτός αστικού ιστού. Αυτό ακριβώς υλοποιούμε. Οι υφιστάμενες δομές βγαίνουν εκτός αστικού ιστού. Κάθε γειτονιά θα έχει μια εθνικότητα. Ο στόχος είναι να μην υπάρχουν προβλήματα εντός της δομής και να μπορούν να συνοούνται και μεταξύ τους. Δηλαδή το να έχεις ένα δωμάτιο που είναι διαφορετικές εθνικότητες που δεν μιλάνε κάποια κοινή γλώσσα και για τους ίδιους είναι δύσκολο. Όπως βλέπετε είναι μια δομή που έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί περίπου 1000 άτομα και έχει αυτή τη στιγμή 402 αν δεν κάνω λάθος. Είναι ήρεμο, ήσυχα και οι άνθρωποι έχουν μια καθημερινότητα ήρεμη. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ μέχρι τις 23 του μηνός, είναι από τις διάφορες εθνότητες. Η δομή αυτή έχει χωριστεί, όπως πολύ σωστά είχατε παρατηρήσει στην προηγούμενη επίσκεψη εσείς, σε εθνικές περιοχές, μάλλον γλωσσικές. Άνθρωποι που μιλούν την ίδια γλώσσα διαμένουν σε ιδιαίτερη περιοχή, σε ξεχωριστή. Έχει τρεις διαφορετικές περιοχές και μία τέταρτη που είναι τα συνόδευτα, που είναι τα δίπατα κοντέινερ που έχουμε ακριβώς από πίσω μας, δίπλα ακριβώς στη δίκηση για λόγους ασφαλείας. Τα 10 συνόδευτα που φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Είναι η κίτρινη γειτονιά. Αλλιώς έχουμε την κόκκινη, την μπλε και την πράσινη, κάθε μία με διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που επίσης έχουμε σε αυτή τη δομή και είναι καινοτόμο σε σχέση με τις παλαιότερες δομές είναι ότι έχουμε δείξει υψηλό σεβασμό προς το περιβάλλον και έχουμε αναπτύξει κάποιες τεχνικές οι οποίες βοηθάνε. Θα δείτε, αν μπορέσετε να δείτε στην πλαγιά που εκτείνεται πίσω σας, υπάρχει ένα δίκτυο άρδευσης των αναδασωτέων, το οποίο έρχεται από τα λίμματα, από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των λιμάτων, από το βιολογικό καθαρισμό της δομής. Άρα τα νερά που χρησιμοποιούμε εντός της δομής διατίθενται σε μια αναδασωτέα περιοχή, την αρδεύουν, προκειμένου αυτή να αναδασωθεί καλύτερα. Ένα 20% δε αυτών των λιμάτων επιστρέφει στη δομή και χρησιμοποιείται στις τουαλέτες ως καζανάκι. Το νερό λοιπόν για το καζανάκι εδώ βγαίνει από το βιολογικό καθαρισμό. Έχουμε λοιπόν δύο καινούργια καινοτόμα συστήματα που σέβονται το περιβάλλον, κάνουν ανακύκλωση των υδάτων και νομίζω ότι είναι μοντέλα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις επόμενες δομές που θα κατασκευαστούν.